Χαλάζει, πέφτει και χτυπάει με μανία το κέντρο της Αθήνας. Οι δρόμοι της πρωτεύουσας μετατρέπονται σε ποτάμια. Πολίτες μπαίνουν κάτω από υπόστεγα για να καλυφθούν από την κακοκαιρία. Η λεφόρος Αφιθέας στο Φάληρο πλημμυρίζει, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με μεγάλη δυσκολία. Το λικό ρεύμα της Βούλας υπερχείλησε με αποτέλεσμα φερτά υλικά και λάσπες να βγουν στους δρόμους. Πίσω μου είναι η λεωφόρος βουλιαγμένης. Σοβαρά προβλήματα και στη γέφυρα στη Σπύρου Λούι, εκεί όπου οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σπύρου Λούι και Κηφισία, σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο, κατά τη διάρκεια της μεγάλης νεροποντής, αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν. Πολλά κινητοποιήθηκαν και χρειάστηκε να έρθουν οχήματα της οδικής βοήθειας για να τα απομακρύνουν από το οδόστρωμα. Τα νερά ήταν, σταμάτησα εγώ, φτάσανε μέχρι το πάνω μέρος της Ρόδας. Αλλά μετά άρχισε να υποχωρεί. Η έντονη κακοκαιρία χτύπησε από νωρίς το πρωί την Αττική. Και στο νέο κόσμο οι δρόμοι γεμίζουν με νερό. Στη Νέα Φιλαδέλφια οδηγοί κινητοποιούν τα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες τους, καθώς κινούνται με μεγάλη δυσκολία. Οι κάτοικοι στην Αττική έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας κατά τη διάρκεια των φαινομένων στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Λίγο μετά τις 11, λόγω της υπερχείλησης των υδάτων, η κυκλοφορία στην Πειραιώ στη διασταύρωση με Πέτρου Ράλι προς Πειραιά και τη Χαμοστέρνας προς Αθήνα διακόπτεται. Διακοπή κυκλοφορίας από την αστυνομία είχαμε και στην Παρελιακή στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην οδό Ωκεανίδων στον Ασπρόπυργο, στην έξοδο Λαχανά επί του Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία και στη Βουλιαγμένης από Ανθαίων έως Ζέπου. Οι αρχές θα είναι σε επιφυλακή και τις επόμενες ώρες.